κάτι που κάνει μόλις τώρα με τους πράσινους να έχουν την κατοχή. Η ομάδα του Ολυμπιακού Πεχλιβάνης κρατάει, αφήνει για τον Σαρφό. Σαρφό δοκιμάζει το σου, την μπάλα έξω. Αντιλαμβάνεσαι αυτό, δεν θα συνεχιστεί όπως βλέπουμε και τώρα. Εδώ ο Παπουλής κάθεται για τον Κακουλή, προλαβαίνει ο Μολ και διώχνει ο Τσονής και πάει να βγει στην περιοχή τώρα, ευκαιρία για την Ομόνια. Στην περιοχή ο Παπουλής θέλει να γυρίσει, δεν θα βρει την μπάλα, ο Λοΐσου κερδίζει. Μένει ψηλά η Ομόνια και επικίνδυνα, αφήνει για τον Ψάλτη το γύρισμα στην περιοχή, κόντρες. Παναγιώτου, το γέμισμα για τον Λέτσαξ με τη μία το γύρισμα, πολύ καλό γύρισμα, δεν θα προλάβει ο Κακουλής. Θα γλιστρήσει, θα χάσει την μπάλα. Βίλσον δοκιμάζει το σουτ με γροθιές, θα απομακρύνει ο Φαμπιάνο. Εδώ σε κου μαρκάρισμα πάνω στον Γουακάσο και κίτρινη κάρτα για να πηγαίνει ο Λούκας Σωτηρίου στο on-field review. Πάει να πει ότι από το VAR του έχουν πει ότι υπάρχει πιθανότητα κόκκινης κάρτας. Εδώ βλέπουμε ξανά το μαρκάρισμα του Σεχού από πίσω. Χαμηλά βλέπουμε πόσο επικίνδυνο είναι το... Φωνάζει το Σεχού κοντά του και λογικά θα του ακυρώσει την κίτρινη και θα βγάλει απευθείας κόκκινη κάρτα. Έτσι όσον αφορά πάντα παιχνίδια πρωταθλήματος. Εδώ ο Πεχλιβάνης στο 54% η κατοχή, το σουτ που έγινε ο Φαμπιάνο θα διώξει. Ψηλά όμως η σημαία, σηκώνει κεφάλι, αφήνει πιο πίσω για τον Νάνι, ο οποίος έχει αφήσει λίγο την άμυνα και ανεβαίνει στο κέντρο. Το σουτ που έγινε εδώ πάνω από τα δοκάρια, καλή στιγμή. Παπουλής εκτός περιοχής, Τσονής, ωραία κίνηση το σουτ από τον Τσονή, μπάλα έξω. Σαφό εκτελεί στην περιοχή, ο Γιούστε θα απομακρύνει με το κεφάλι. Πεχλιβάνης, η σέντρα είναι καλή, η κεφαλιά που γίνεται μαζεύει ο Φαμπιάνο από την προσπάθεια του Νάνι. Βγαίνει άμυνα εκεί από τον Διαγνέ, πρέπει να είναι ο Μόλι, κεφαλιά που έγινε, η μπάλα έξω. Πεχλιβάνης η κάθετη παγιά για τον Χαραλάμπους. Για να δούμε εδώ το Βίλσον το σούτ, η μπάλα έξω. Χαμηλά η μπάλα και που κινείται ο Τσονής. Αφήνει για τον Λέτσαξ. Εκτός περιοχής ψάχνει χώρο, δοκιμάζει με το δεξί, θα σώσει ο Μόλ. Και πάει να βγει μπροστά τώρα ο Ολυμπιακός. Πεχλιβάνης έχει χώρο, δοκιμάζει το σουτ, η μπάλα θα αλλάξει πορεία και θα καταλήξει στα δίκτυα. Στο 54 ο Ολυμπιακός θα ανοίξει το σκορ. Ξανά εδώ η φάση, το σουτ που έγινε, η μπάλα αλλάζει πορεία. Ανοίγει παιχνίδι για Κυριάκου, η σέντρα του Κυριάκου, προσπάθησε ο Μαντζής. Γουστάβο κρατάει. Γουστάβο δοκιμάζει το σουτ, θα πέσει ο Φαμπιάνο και θα μαζέψει στο 60. Νάνι ψάχνει τον Βίλσον, ο Βίλσον με το στήθος, κατέβασε, περνάει για Κυριάκου. Κυριάκου το σουτ, την μπάλα έξω. Εδώ ο Πεχλιβάνης κερδίζει εκτός περιοχής, ψάχνει χώρο για το σουτ, η κόντρα και πάλι θα πέσει και θα μαζέψει. Έχει καταγραφεί καμία άλλη αξιόλογη φάση στο δεύτερο ημίχρονο για την ομάδα του Μπέρκ. Εδώ ο Μανρίκε το σουτ που γίνεται, σώζει ο Φαμπιάνο. Πιέζεται. Ωραία περνάει ο Σαρφό για τον Γουστάβο και τώρα ο Κα με προϋποθέσεις ο Ολυμπιακός. Φαμπρίσκα το σουτ που γίνεται έξω. Ωραία περνάει ο Σαρφό για τον Γουστάβο και τώρα ο Κα με προϋποθέσεις ο Ολυμπιακός. Φαμπρίσκα το σουτ που γίνεται έξω. Ωραία συνεργασία εδώ ο Λέτσαξ, προϋποθέσεις για την Ομόνια. Το γύρισμα στην περιοχή παράλληλα, η μπάλα έξω. Λέτσαξ Ατιέμπουεν θα δοκιμάσει το σουτ, την μπάλα στο δεκάρι. Στο 90-1. Επιθετική προσπάθεια της Ομόνιας, ο Τσέποβης στην κεφαλιά, ο Τζαχαρίου. Για να δούμε ευκαιρία, το σουτ θα σώσει ο Μόλ. Επιμένει ο Λέτσαξ έξω. Πολύ μεγάλη ευκαιρία διπλή στο φινάλε και τέλος στο παιχνίδι. Ο Ολυμπιακός καρδιοχτύπησε στο φινάλε.